Στο πρόγραμμα των καφεκάδων μπαίνουν οι λαϊκές αγορές της Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό βήμα για την ανακύκλωση στην πόλη, που αφορά τόσο στην επιτυχία του προγράμματος των καφεκάδων, όσο και στη βελτίωση της λειτουργίας των λαϊκών αγορών. Μάλιστα, στα γραφεία της Ομοσπονδίας Σωματείων Επαγγελματιών Παραγωγών Πολιτών Λαϊκών Αγορών Μακεδονίας Θεσσαλίας Θράκης, ο πρόεδρος Άγγελος Δερετζής και ο πρόεδρος του Σωματείου της Θεσσαλονίκης Κώστας Καρυπίδης βράβευσαν την Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης Βούλα Πατουλίδου και τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνο Ζέρβα για την προσφορά τους στις λαϊκές αγορές του νομού. Εμείς, σαν εργαζόμενοι των λαϊκών αγορών, πήραμε την πρωτοβουλία να ξεκινήσουμε να βάλουμε τους καφέ κάδους σε κάποιες λαϊκές της Θεσσαλονίκης και κατά επέκταση θέλουμε να το κάνουμε σε όλη τη Θεσσαλονίκη. Γι' αυτό ζητήσαμε και τη βοήθεια και του Δημάρχου. Ήταν μεγάλη τιμή που ήρθε στα γραφεία μας. Τον απομείναμε και μια πλακέτα για τη συνεργασία που έχουμε δείξει όλο αυτόν τον καιρό και αυτός και η κυρία Πατουλίδου και εμείς. Και πιστεύω όλα θα πάνε καλά. Όσον αφορά στο πρόγραμμα των καφεκάδων, πρόθεση των πολιτών, των λαϊκών αγορών, επαγγελματιών και παραγωγών είναι να αποτελέσουν σημαντικό κρίκο στην αλυσίδα της ανακύκλωσης και ειδικά στην ανακύκλωση των οργανικών απορριμμάτων. Θα ξεκινήσουμε μέχρι τον επόμενο μήνα να τα τοποθετούμε και πιστεύω να τα αποκριθούν όλοι. Γιατί πρώτα απ' όλα είναι σεβασμός στον καταναλωτή και σεβασμός στο περιβάλλον αυτό που κάνουν. Για το λόγο αυτό, θέλουν σε άμεση συνεργασία με τον Δήμο Θεσσαλονίκης να ξεκινήσουν ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα καφέ κάδου σε όλες τις λαϊκές αγορές του Μητροπολιτικού Δήμου. Με αυτόν τον τρόπο, πιστεύουν ότι θα επιτύχουν όχι μόνο την ενεργοποίηση των ανθρώπων των λαϊκών αγορών, αλλά και των δημοτών, οι οποίοι θα ενστερνιστούν τη φιλοσοφία της ανακύκλωσης όχι μόνο χαρτιού, πλαστικού και γυαλιού, αλλά και των οργανικών απορριμμάτων. Είναι τα οργανικά που παίρνουν, εκτός από τα πλαστικά και τα χάρτινα που γίνεται ανακύκλωση, είναι και τα οργανικά που έχει ο κάθε πολιτής που πετάει στη λαϊκή μαρούλια, σαλάτες, ό,τι είναι για πέταμα δηλαδή. Αυτά τα βάζουμε μέσα εκεί και από εκεί και πέρα τα παίρνει η εταιρεία και τα κάνουν λίπασμα ή οτιδήποτε άλλο. Δεν ξέρω τι ακριβώς τα φτιάχνει. Πάντως γίνεται κοστοποποίηση, κάπως έτσι το λένε και πιστεύουμε είναι καλό για το περιβάλλον. Οι εκπρόσωποι των λαϊκών αγορών έθεσαν το ζήτημα της εκπόνησης ολοκληρωμένου σχεδίου αντιμετώπισης έκτακτων συνθήκων με αφορμή την πανδημία του κορονοϊού και τις καταστάσεις που βίωσαν 2 χρόνια τώρα, ενώ συζήτησαν και για τη δημιουργία 2 πρότυπων λαϊκών αγορών ανατολικά και δυτικά του Μητροπολιτικού Δήμου. Ο καινούριος νόμος λέει για πρότυπες λαϊκές αγορές. Είπαμε ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε να κάνουμε 2 πρότυπες λαϊκές, μία ανατολικά, μία δυτικά και να κάνουμε και ένα σχέδιο. Σε περίπτωση που το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο πάλι έχουμε κάποια πανδημία, δεν το ξέρουμε αλλά λέμε, ώστε να μπορέσουν οι λαϊκές αγορές της Θεσσαλονίκης να λειτουργήσουν όσο πιο ασφαλής γίνεται. Να μην ζήσουμε δηλαδή όπως τα προηγούμενα χρόνια που κλείνανε λαϊκές, γινόταν συνωστισμός, ο ένας πάγκωσε πάνω στον άλλον και όλα αυτά. Ο κύριος Δερετζής τονίζει πως με τη βοήθεια της Περιφέρειας και του Δήμου Θεσσαλονίκης θα μπορέσουν να πετύχουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα που θα έχει σημαντικό αντίκτυπο τόσο στους επαγγελματίες των λαϊκών αγορών όσο και στους πολίτες αλλά και γενικότερα στο περιβάλλον.